Πολλές διοργανώσεις και ο στρατηγικός σχεδιασμός απαραίτητος. Υπεύθυνος για το στρατηγικό σχεδιασμό και ανάπτυξη των διοργανώσεών μας είναι ο Χάρης Πηλιάκος, διευθυντής Marketing and Business Development, τον οποίο καλό να έρθει στο πόδιο. Καλημέρα και από μένα. Ονομάζομαι Σπηλιάκος Χάρης, λοιπόν. Συνεργάζομαι εδώ και κάποιους μήνες με τον Κοσμοτή, με τον κύριο Σκουτέρη. Και σαν στόχο έχουμε βάλει την περαιτέρω ανάπτυξη των διοργανώσεων του Κοσμοτζίμ. Και όχι μόνο, θα δούμε και παρακάτω και την ανάπτυξη ενός δικτύου. Ωραία. Θα πάμε πολύ γρήγορα να δούμε κάποια στοιχεία των διοργανώσεων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και πολύ σύντομα στο τέλος να δούμε και βασικά στοιχεία του σχεδιασμού για τα επόμενα χρόνια, πράγματα τα οποία έρχονται προς όφελος κυρίως των συμμετεχόντων. Το Κοσμοτζίμ λοιπόν διοργανώνεται για έκτη συνεχή χρονιά και αποτελεί το μεγαλύτερο indoor event της χώρας. Δηλαδή ένα αθλητικό event το οποίο διοργανώνεται σε κλειστό χώρο, όχι στο δρόμο όπως είναι τα δρομικά events τα οποία είναι πολύ πιο μαζικά. Είναι το μεγαλύτερο event της χώρας με 6.500 αθλητές την περσινή χρονιά, με 310 προπονητές, από 131 φορείς από όλη την Ελλάδα, με 335 αθλητικά προγράμματα, 6 αγωνιστικές ημέρες και διοργανώνεται σε μια ολυμπιακή εγκατάσταση, επίσης ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των διοργανώσεών μας. Το website του Κοσμοτζίμ, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, έχει συγκεντρώσει 203.000 visitors, επισκέπτες. Ένα νούμερο το οποίο είναι πολύ μεγάλο για ένα site αθλητικής διοργάνωσης μαζικού χαρακτήρα και μάλιστα indoor event. 18.000 θεατές είναι οι θεατές οι οποίοι ο αριθμός των θεατών που περνάνε, που περάσαν φέτος από την κλειστή κατάσταση του Περιστερίου. Από διάφορες κατηγορίες, ας πούμε, θεατών, γονείς, φορείς, εκπρόσωποι των χορηγών μας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ομάδων. Εδώ βλέπουμε παράλληλα και διάφορες εικόνες από το Step to the Arc που διεξήχθη για πρώτη χρονιά πέρυσι στο Taekwondo, στο Παλαιό Φάλιρο. Κάποια στοιχεία από τα social media. Η σελίδα του Κοσμοτζίμ έχει φτάσει τις 7.800 likes και ένα επίσης εντυπωσιακό νούμερο είναι ότι κατά τη διάρκεια του Κοσμοτζίμ πέρυσι τον Ιούνιο η οργανική απήχηση, δηλαδή η αλληλεπίδραση που είχαν οι ανακοινώσεις του δημοσιεύσεις της σελίδας με τους ανθρώπους που έχουν κάνει like, έφτασε τις 106.000. Νούμερα τα οποία είναι εντυπωσιακά ξανά για μια τέτοιου είδους διοργάνωση, που μέχρι τώρα ουσιαστικά απευθύνεται περισσότερο σε ένα κοινό που έτσι μιας οικογένειας, της γυμναστικής. Θα δούμε λοιπόν ότι στόχος αυτού του σχεδιασμού είναι να ανοίξουμε όλο αυτό το κοινό ακόμα περισσότερο. Τέλεια. Αντίστοιχα, η σελίδα του Step to the Art, που για πρώτη φορά έγινε φέτος τον Νοέμβριο στο Taekwondo, έχει ήδη συγκεντρώσει χωρίς ιδιαίτερη προβολή και για πρώτη χρονιά 2.000 likes, με αντίστοιχη οργανική απήχηση της 43.000 κατά την περίοδο της διοργάνωσης. Αυτή ήταν μια πρώτη προσπάθεια που έγινε πέρυσι για το Κοσμοτζίμ του Ιουνίου, προβολή της διοργάνωσης, σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο γνωστά, Earth, Gazeta, Mega Channel, Central Goal, όλοι τα γνωρίζετε, είναι από το χώρο του αθλητισμού, πολύ γνωστά στην κατηγορία μας. Το Mega Channel ήρθε και κάλυψε ένα κομμάτι της διοργάνωσης και έπαιξε ένα δίλεπτο σποτάκι κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων το μεσημεριανό και το βραδινό. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια δυναμική, κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα πριν από αρκετό καιρό, και εδώ έχουμε φτάσει σήμερα. Το Κοσμοτζίμ πλέον από μια διοργάνωση έχει γίνει μια σειρά, έχει μεταγραφεί σε μια σειρά διοργανώσεων, ένα δίκτυο διοργανώσεων που κρατά όλο το χρόνο και όχι μία φορά, με όλες αυτές τις οργανώσεις που ανέφερε ο κύριος Σκουτέρης νωρίτερα και παρουσίασε μαζί με τις ενημερωτικές ημερίδες. Και τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Όλα αυτά ήταν αποτέλεσμα ενός σχεδιασμού που είχε γίνει πριν από αρκετά χρόνια και έφτασε εδώ που έφτασε, για να έχει μια διοργάνωση 6.500
συμμετέχοντες δεν είναι απλό πράγμα. Χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται συνέπεια και πάρα πολλή δουλειά και από τη δική σας πλευρά και από την πλευρά της Οργανωτικής Επιτροπής. Ήρθε η ώρα λοιπόν να κάνουμε το σχεδιασμό για την επόμενη τετραετία. Από τώρα, έχοντας ξεκάθαρο στόχο για το πού θέλουμε να φτάσουμε σε 4 χρόνια, πώς φανταζόμαστε το Κοσμοτζίμ, τις οργανώσεις μας, τις ομάδες μας, τα προγράμματά μας σε 4 χρόνια. Με βάση λοιπόν αυτό το σκεπτικό, δημιουργήθηκε, όπως θα δούμε, ένα τμήμα marketing και ανάπτυξης των διοργανώσεων. Στόχος του είναι η ανάπτυξη των διοργανώσεων αυτών και η βιωσιμότητά τους. Κακά τα ψέματα είναι άξιο αναφορά στο γεγονός ότι μια τέτοια διοργάνωση στήθηκε, εδραιώθηκε και μεγάλωσε κατά τη διάρκεια των χρόνων της οικονομικής κρίσης της χώρας μας, κάτι το οποίο είναι προς αξιοποίηση. Δηλαδή ένα προϊόν, το οποίο, ένα θετικό προϊόν, το οποίο έχει ενδιαφέρον, έχει ωφέλη για όλους τους συμμετέχοντες, τους αθλητές, τους προπονητές, τους γονείς, την Οργανωτική Επιτροπή, είναι ελκυστικό για τις ιδιωτικές εταιρείες και τους χορηγούς, το πώς μέσα σε τέτοιες συνθήκες κατάφερε και αναπτύχθηκε και αναπτύσσεται και θα αναπτύσσεται από εδώ και πέρα ακόμα περισσότερο. Με στόχο λοιπόν αυτό και την προβολή του και την εμπορική αξιοποίηση έχει στηθεί ένα χορηγικό πρόγραμμα πάνω σε βασικές αρχές. Μην σας κουράσω τώρα, αυτά είναι θέματα λίγο περισσότερο τεχνικά, αλλά θέλω να, αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική, πολύ συγκεκριμένος στόχος, στρατηγικός, για το πού θέλουμε να βρισκόμαστε μέσα στην επόμενη τετραετία. Ήδη κάποια πρώτα βήματα με τη δημιουργία του τμήματος marketing ήταν η δημιουργία του γραφείου τύπου, επικεφαλής του οποίου είναι η κυρία Σπανέα, που είναι μεγάλη μας τιμή να έχει αναλάβει όλο το κομμάτι της προβολής και της προώθησης των διοργανώσεών μας, με πολύ πλούσιο βιογραφικό στον χώρο του αθλητικού ρεπορτάζ. Το βιογραφικό της είναι ήδη ανερτημένο και στην ιστοσελίδα μας. Έχουν ξεκινήσει προγράμματα περιβαλλοντικά, έτσι ώστε το Κοσμοτζίμ και οι διοργανώσεις γύρω από αυτό να ενταχθούν σε μια κατηγορία, μια παγκόσμια κοινότητα αθλητικών events που τα ονομάζουμε πράσινα events. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε ήδη από τα φετινά events. Υλοποιούνται προγράμματα κοινωνικής ευθύνης. Φέτος, θα δούμε και αναλυτικά στη συνέχεια, φέτος είναι μια χρονιά αφιερωμένη στην καρδιά του παιδιού. Και αυτό επίσης το οποίο έχουμε ξεκινήσει να στείλουμε είναι ένα δίκτυο διοργανώσεων, το οποίο ονομάζεται CAS Network, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα δίκτυο πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών εκδηλώσεων, εξού και τα αρχικά, το culture, το art και το sport. Ήδη σε αυτό το δίκτυο, πάμε μια παρακάτω, μπορούν να ενταχθούν όχι μόνο αθλητικά events, αλλά αθλητικά σωματεία, προπονητές, γονείς, αθλητές, χορηγείς. Χορηγή θα είναι μια πλατφόρμα, ένα δίκτυο μέσα στο οποίο πολλοί διαφορετικοί φορείς και κατηγορίες εμπλεκόμενοι με τα αθλητικά events θα μπορούν να ενταχθούν προκειμένου να αντλούν πληροφορίες, να κερδίζουν προβολή και να αναπτύσσουν σχέσεις συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς και events του κλάδου και όχι μόνο. Δεν αφορά μόνο αθλητικά δρόμενα, δεν αφορά μόνο events γυμναστικής, αλλά από αυτά ξεκινάμε. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, βλέπουμε ότι ήδη όλα τα event του Κοσμοτζίμ, συν 2 ακόμα events τα οποία παρουσίασε ο κύριος Κουτέρης του Ηρακλείου, και ένα που δεν έχει παρουσιάσει, αλήθεια είναι, το πρωτάθλημα χορού που γίνεται στο Κολέγιο Αθηνών, θα έχουν ενταχθεί ήδη στο δίκτυο και είναι στο δρόμο και άλλα events. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και από εκεί νεότερα. Η λογική είναι ότι θα δημιουργηθούν 2 πλατφόρμες, ένα website και μια εφαρμογή mobile για τα κινητά μας, μέσα στα οποία θα μπορεί ο καθένας να βρίσκει πληροφορίες σχετικά με το event, σχετικά με την αθλητική κατάσταση, το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα. Σταδιακά θα μπορεί να κάνει και το registration των ομάδων του μέσα από αυτές τις εφαρμογές. Θα είναι ένας χώρος που θα φαίνονται
και θα προβάλλονται οι χορηγοί, τα δελτία τύπου, τα media και όλη αυτή η στρατηγική. Εδώ είναι κάποια screenshots, παραδείγματα για το πώς θα είναι αυτή η εφαρμογή στο κινητό μας. Θα επιλέγουμε τη διοργάνωση που μας αφορά και για την οποία θέλουμε να βρούμε πληροφορίες. Αυτή θα είναι η σελίδα που θα ανοίγει τα υπομενού που μας ενδιαφέρουν σε σχέση με το πού βρίσκεται, τα δελτία τύπου κτλ. Κτλ. Το όφελος όλων αυτών έχει να κάνει με το ότι αφενός μικρότερες διοργανώσεις σε δυναμική ακόμα θα μπορούν να αξιοποιούν την προβολή και τη δυναμικότητα μεγαλύτερων διοργανώσεων, μπαίνοντας, γιατί κάποιος μπαίνοντας σε αυτή την πλατφόρμα να δει μια διοργάνωση, ουσιαστικά θα βλέπει και όλες τις οργανώσεις της πλατφόρμας και έτσι η οικογένεια μεγαλώνει, γίνεται πολύ πιο ελκυστική και για εμπορική αξιοποίηση, αλλά και για την έβρεση πληροφορίας και προβολής και του δικού σας έργου, το έργο των προπονητών και των σωματείων. Καλή επιτυχία, καλή χρονιά να έχετε, καλή δουλειά με τα παιδιά σας και καλή αντάμωση στις οργανώσεις.